φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, διάρκειας 60 λεπτών, είχαμε σήμερα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, όπου ο Όφη επικράτησε 6-1 του ΠΟΑ. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου εκμεταλλεύτηκε την αγωνιστική αδράνεια στη Σούπερ Λίγκα λόγω εθνικής και ενώ ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ενώ αυτή του Μανώλη Σκύβαλου είχε ρεπό από το πρόγραμμα της Τρίτης Εθνικής. Στο 17ο λεπτό ο Φερέιρα άνοιξε το σκόρ για τον Όφη, ενώ 2 λεπτά αργότερα ο Μάνος με ωραία ατομική προσπάθεια διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων, αφού πρώτα πέρασε και τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Στο 24ο λεπτό ο Σαμουηλίδης μείωσε με κεφαλιά σε 2-1 για τον ΠΟΑ, σκόρ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. 4 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Φερέιρα έκανε το 3-1 για τον Όφη, πετυχαίνοντας έτσι το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στο 50ο λεπτό, ο Βάζ με υπέροχη ατομική ενέργεια και διαγώνιο σουτ νίκησε τον Γκογκόση για το 4-1, ενώ με γκολ τον Νίκο Κυράκη και Φιγκερέιντο στο 53ο και στο 56ο λεπτό αντίστοιχα διαμορφώθηκε το τελικό 6-1. Ο Γιώργος Σίμος θέλησε να δώσει χρόνο συμμετοχής σχεδόν σε όλους τους ποδοσφαιριστές του, με τους Γουάλι, Περδίκη και Φερέιρα να είναι οι μοναδικοί που συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια του 60 λεπτού. Ολοκληρώσαμε μια εβδομάδα με αυτόν τον αγώνα, με πολύ καλές εντάσεις, προπόνηση και σήμερα τον αγώνα. Ήταν μια εβδομάδα που τη χρειαζόμασταν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να δώσουμε όγκο στην προπόνηση και υψηλές εντάσεις, γιατί από Δευτέρα θα μπούμε σε μια περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα που σε 28 μέρες θα έχουμε 7 παιχνίδια, 6 πρωταθλήματος και ένα κυπέλου. Άρα ήταν για μας μια καλή εβδομάδα για να δουλέψουμε και δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά. Ήταν πάρα πολύ δυνατότητες για μας. Βάλαμε δύσκολα στην ομάδα μας. Είδαμε κάποια θετικά πράγματα τα οποία δουλεύουμε. Κάποια άλλα δεν βγήκαν. Σίγουρα όταν παίζεις με μια ομάδα σαν τον Όφη, το μόνο που έχεις είναι να κερδίσεις από αυτά τα παιχνίδια. Θα πάρουμε πολλά πράγματα. Να κοιτάξουμε τη συνέχεια στο πρωτάθλημά μας, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί.